Γεια σου, Θοδωρή μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Σας βρήκα. Καλώς μας ήρθες. Καλώς όρισες στον Αλφα, καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Και όπως πάντα, όταν έρχεται ενθουσιασμός για τις μπουγάτσες και τα τριγωνάκια, ο Θοδωρής εδώ ταΐζει έναν ολόκληρο σταθμό. Λοιπόν, Θοδωρή μου, θα ξεκινήσω από το ποντικάκι, το οποίο το τιμήσαμε προχθές και στο σπίτι, μισό-μισό. Ωραία, ωραία. Έτσι. Άγγισε ένα λίγο ατύχημα το ποντικάκι. Μα το βλέπω, είναι λίγο τραυματισμένο το ποντικάκι μας σήμερα. Τι έγινε, τι. Δεν ξέρω, κάτι στη μεταφορά, κανένα φρενάρι, εντάξει. Λίγο με το κουμπί. Αλλά η γεύση έχει παραμείνει η ίδια, μόνο η εμφάνιση. Θοδωρή μου, αυτό δεν έχει μέσα ξηρούς καρπούς από ό,τι θυμάμαι, είναι και το αγαπημένο των παιδιών. Είναι η κλασική σοκολατίνα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη ή στην Ελλάδα. Και απλά είναι το παραδοσιακό γλυκό που υπήρχε δεκαετία του 50 με 60 το ποντικάκι. Μάλιστα. Το επόμενο γλυκάκι είναι τα τρία γάλατα. Ναι. Καϊμάκι από τρία διαφορετικά γάλατα, βουβαλίσιο, αγελαδινό και εγωπρόβιο. Και μπαίνει καραμέλα λιωμένη από πάνω, ένα πολύ ωραίο αφράτο γλυκάκι. Τέλεια. Μετά το κλασικό βουβαλίσιο γάλα από την Κερκίνη με μαστίχα ισίου βράζεται μαζί το καζάν τυπί. Ναι, το οποίο είναι φοβερό, κάτω ειδικά αυτό, μπράβο, ο καμένος πάτος. Ο καμένος πάτος εδώ είναι φωτιά. Το εκμέ κατά ήχη με, με κατά ήχη κρέμα και στρατηγή. Ήθελα να δούμε τα ανακλαστικά σου, άμα είσαι καλή, ωραία. Όχι, είναι καλά, μια χαρά δουλεύουν. Ωραία. Και το τρίτο γλυκάκι είναι το πολύτικο βάση δοκάριδο κρέμα για πάνω κανέλα. Τέλεια. Και η παραδοσιακή καριδόπιτα με σοκολάτα από πάνω για άτομα που κάνουν δίαιτα. Ναι, πάρα πολύ. Εδώ τα τριγωνάκια μας, τα τρίγωνα παγωράματο, τα γεμίζουμε αυτή τη στιγμή. Και η μπουγάτα φέτα τυρί και κρέμα που θα σας τυκόψω στη διάρκεια που θα ζυμώνουμε. Πολύ ωραία. Και εδώ είναι ένα καινούριο που έχουμε βγάλει. Είναι παραδοσιακό. Γέμιση είναι ινδοκάριδο, ναι. Κρέμα ινδοκάριδο, είναι κάτι σαν γαλακτομπούρικο τυλιχτό, αλλά με κρέμα από ινδοκάριδο μέσα. Θοδωρή μου, δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω πριν, γιατί τώρα μου ήρθε η σκέψη. Ναι. Να δώσουμε δώρο σε δύο φίλους τηλεθεατές ένα δισκάκι για το κυριακάτικο γλυκό. Πέντε δώρα. Τέλεια, αυτά είναι. Αυτά είναι. Οι πρώτοι πέντε που θα καλέσετε τώρα στο 22-212-456, οι πρώτοι πέντε τηλεθεατές, κερδίζετε το κυριακάτικο γλυκό έτσι εδώ από τον Θοδωρή μας, που βεβαίως θα μας βολεύει άλλη μέρα. Τα ψάκια θέλουν, πολίτικο, εκμέ, καζάντιπι, όχι, καζάντιπι δεν βολεύει γιατί θέλει ειδικό κάψιμο. Ναι, ωραία. Τα ψάκια, όλα τα υπόλοιπα γλυκά, εκμέ, πολίτικο, τρία γάλατα γίνονται. Πολύ ωραία. Καριδόπιτα. Μια χαρά, έτσι μετά το φαγητό είναι ωραία. Που μαζεύεται όλη η οικογένεια, βεβαίως. Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, και σήμερα θα φτιάξουμε αυτό είναι το κουλούρι ναι, μας. Είναι να το αγγίξω λίγο να δω. Βεβαίως, είναι φρεσκό ψημένο. Ωραία, μαλακότατο. Είναι τέλεια. Γεμιστό κουλούρι, είναι βεβαίως. Ωραία. Θα το κόψω και λίγο. Εδώ, αυτά είναι. Έτσι είναι το κουλούρι μας από μέσα. Μια πολύ ωραία αφράτη γέννηση με φέτα τυρί. Είναι... Τη γεύση μπορεί να την κάνετε με ό,τι θέλετε φυσικά. Σε ορισμένο δεν αρέσει η φέτα, μπορεί άλλο να θέλει να βάλει αναρή σκέτη ή οτιδήποτε. Εγώ θα σας δείξω τη διαδικασία, τη συνταγή και τη γέννηση την κάνετε με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μπορεί να κάνετε με σπανάκι τυρί. Μισό λεπτάκι να φύγει, έλα χάρη μου να φύγει το πρώτο πιατάκι, το πρώτο κουλούρι εδώ που ωραία. Ανοίγουμε. Θα βρω και τα πιάτα μας, μισό λεπτό. Τι? Το περίμενα, το έλα χάρη μου να πάρεις. Το έλα χάρη μου. Λοιπόν, χάρη μου θα το κάνουμε παραδοσιακά ελληνικά. Α, λαδόκολα. Μπράβο ρε Θοδωρή μου. Τέλεια. Θα πάρει μαζί του, έτσι, για όλους. Το λεπτάκι. Ορίστε χάρη μου. Για όλους. Για όλους. Ορίστε χάρη μου. Ένα. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εκτέλεση. Είναι εύκολο το δωρήμα. Βεβαίως. Τέλεια. Θα το δοκιμάσω κι εγώ στο σπίτι και θα σου πω γιατί είναι αγαπημένο. Το κουλούρι γεμιστό. Είναι πολύ ωραίο για πρωινό, για απόγευμα. Απόγευμα με τον καφέ σου, βεβαίως. Έτσι την ώρα. Τι ωραία. Για να δούμε τα υλικά. Αλλάξουμε τα υλικά με ό,τι υλικό θέλετε μέσα σε εσά. Τέλεια. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι κοινό, 500 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο. Μια κουταλιά της σούφας baking powder, 15 γραμμάρια μαγιά, 20 γραμμάρια αλάτι, 2 κουταλιές της σούφας γιαούρτι και 400 με 450 ml νερό. Αυτά είναι μόνο. Ναι. Είναι ένα απλό. Περίμενε. Η φέτα που είναι. Η φέτα μπαίνει μετά. Α, η φέτα, γι' αυτό κιόλας σας είπα ότι μπορεί να βάλουμε φέτα, μπορεί να βάλουμε σπανάκι. Δεν είναι αυτό όμως τα υλικά μας. Τα υλικά δεν είναι. Είναι φέτα, την μαλακώνουμε με το χέρι. Ναι. Και μπορεί να βάλουμε, ας πούμε, και μυζήθρα να γίνει και τη πάμε στο μίξερ. Απλά τη γεμίζουμε μέσα στην γέννηση. Μπορεί να κάνει και ανάμειξη διάφορα. Βεβαίως, γι' αυτό μπορεί να βάλει διάφορα τυριά, μπορεί να βάλει κασέρι.
Μπορεί να βάλει καν τυρί, μπορεί να το κάνει με τι θέλει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε βλέπω. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βάση. Ξεκινάμε το μίξερ. Εδώ. Προχθές έκανα σπίτιν κάτι που ήθελα να ανοίξω φύλλο και δεν έχω πλάστη πάντα όποτε το συνηθώ. Είναι ήδη αργά γιατί είναι η ώρα που το χρειάζομαι. Οπότε παίρνω ένα μπουκάλι, το πλένω και αρχίζω. Ωραίο! Καταπληκτικό! Πάρα πολύ ωραίο! Δεν μιλάει κανείς από απέναντι, λέω είναι απασχολημένοι, τρώνε. Πολύ ωραία. Έχουμε ρίξει μαζί τα 500 και 500 γραμμάρια, ένα κιλό αλεύρι. Κανονικά θέλει το γάντζο, όχι το σιαράκι. Απλά δεν μπόρεσα να το βρω αυτή τη στιγμή. Το κάνουμε με αυτό. Ωραία. Θα δημόσω το υπόλοιπο με το χέρι. Παίρνουμε όλα τα υλικά μαζί να τα προσθέσω μέσα. Ένα φοβερή. Sorry. Όχι, εγώ. Και το κάνω αυτό εδώ. Λοιπόν. Ρίχνουμε τη μαγιά, baking powder, αλατί. Κουλούρι γεμιστό λοιπόν ναι. Σήμερα. Και το γιαούρτι, δύο κουταλιές. Α, γιαούρτι... το βάζετε από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Το γιαούρτι μπορεί να βάλετε σφραγιστό, μπορεί να βάλετε πρόβιο, ό,τι σας αρέσει. Τέλεια. Απλά ξέρεις, στις συνταγές της δικές μας δεν κάνουμε δίαιτα και δεν κοιτάμε θερμίδες. Εντάξει. Κάτι που είναι να φας, θα το φας να το απολαύσεις. Δεν είναι τώρα να σκέφτεσαι με αυτά. Έχουμε ήδη τους 5 νικητές μας για τα 5 γλυκά τα οποία έχουμε δώσει από την γιαγιά Βικτωρία, για το ταψάκι σας, για το κυριακάτικο γλυκό και αν δεν σας βολεύει βεβαίως Κυριακή, θα το φάτε όποια μέρα θέλετε εσείς. Καλή όρεξη, παιδιά. Πόση ώρα θα ετοιμώσουμε περίπου από εδώ. Λοιπόν, με το γάτσο κανονικά θα γινόταν πιο μειωμό το μείγμα. Τώρα για να μην τολίσω πολύ το μηχάνημα, προσθέτω σε 400, είπαμε 400 με 450. Χρειάζεται ακόμη λίγο. Θα ετοιμώσω και λίγο στο χέρι ώστε να μην έχουμε θέμα. Ναι, ωραία. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι όλοι στο σταθμό θα μας ρωτάνε πότε θα έρθει ξανά ο Θοδωρής. Γιατί με όλους αυτούς τους δίσκους που βρίσκονται εδώ θα γίνει χαμός. Άρα θα ζυμώσουμε κανονικά. Ναι, όπως... ζυμώνουμε. Θέλει κοντά στα 5-6 λεπτά ζύμωμα. Ναι. Για ευνόητους λόγους καταλαβαίνετε ότι δεν θα το αφήσω 5-6 λεπτά. Ναι. Θα δείτε μόλις αρχίσει και γίνει μια ομοιόμορφη μάζα το ζυμάρι μας, είναι έτοιμο για να το βγάλουμε. Σαν το φτουρέκι που μας δείχνει την περίπου το φλέξιμο. Το φλέξιμο όχι, είναι εντελώς πολύ πιο εύκολο. Είναι απλά μία αιστεία που θα βοηθήσουμε πολύ. Ωραία. Λοιπόν. Για να μην ξεψυχήσει. Λοιπόν. Εντάξει, εσύ είσαι συνηθισμένος, έχεις κάνει πόσο ζύμωμα στο χέρι και κάνεις ακόμη. Και το φύλλο της μπουγάτσας, όπως ανοίγει πάλι στη ροπή, θα το ανοίγουμε. Λοιπόν, θα το κάνω πάνω στο σύνολο τον μπάγκο. Εδώ είμαστε δελειωμένοι. Ωραία. Αν θέλει βοήθεια, Θοδωρή μου, μου λες για κάτι. Λοιπόν, συνεχίσω λίγο το ζύμωμα στο χέρι. Και είναι πολύ βολικό αυτό το ξύλο μας, έτσι, είναι, χειρώνεται στον πάγκο εδώ, μια χαρά. Βασικά δεν θέλει ζύμωμα καθόλου με το χέρι, όπως είναι στο μίξερ ένα πεντάλεπτο έτσι με τον γάτζο, όχι με το φτιαράκι. Και το αφήνουμε να ξεκουραστεί. Θα είναι μισάωρο? Όχι, 5 λεπτά θέλει. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε μόνο μία ζυγαριά για να κόψουμε το ζυμάρι. Αφού ζυμώσουμε καλά 5 λεπτά θα δείτε θα γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Το κόβουμε μπαλάκια στα 190 γραμμάρια. Ανά είναι όλα τα ίδια. Ναι, θα μας βγάλει περίπου μεγαλύτερο. Θα μας βγει ένα 8-9 κουλούρια πρέπει να βγει. Ωραία. Έχει σίγουρα για να δώσει στους γείτονες, έτσι, που θα μυρίσει το δικό σου σπίτι. Πάντως δεν υπάρχει ωραίτερη μυρωδιά από το να ψήνεις μέσα στο σπίτι ψωμί και κουλούρια και όλα αυτά. Είναι η πιο ωραία μυρωδιά νομίζω που βγαίνει από το σπίτι. Γι' αυτό και όσοι δεν τα καταφέρνουν το τσουρέκι, του λέμε ελάτε πάρτε, άψιτο και το ψήνουν στο σπίτι. Α, το κάνεις και αυτό. Εντάξει, γιατί είχε μια κυρία, είχε καημό στο σπίτι να μυρίσει τα εγγόνια. Ναι. Γίνεται ό,τι θέλουν. Λοιπόν, τα πατάω ακόμη λίγο. Θα δουλεύουμε, θα κάνουμε μπαλάκι. Να δουλευτεί έτσι καλά. Και μόλις γίνει έτσι μπαλάκι,
πόσα κουλούρια είπες θα βγει με αυτό, με αυτή την ποσότητα που 8 με 9, 8 με 9 τα κόβεται στα 180-190 γραμμάρια το κάθε μπαλάκι. Πάντως δεν έχει δυσκολία μέχρι στιγμής, ένα ζήμα που θα το κάνεις. Εύκολο. Για να το δούμε έτσι και μέχρι τέλους. Το σισάμι δεν το... Το σουσάμι όχι, δεν χρειάζεται καβούρδισμα, ναι, γιατί θα μπει το αυγό, μόλις κάνουμε το... θα πατσαριστεί με αυγό το κουλούρι, μπαίνει το σουσαμάκι και μετά παίρνει χρώμα. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, το αφήνουμε 5 με 10 λεπτά να ξεκουραστεί το ζυμάρι. Περάσαν τα 5 με 10 λεπτά. Mm-hmm. Έτσι, γρήγορα περνάνε εδώ. Λόγω χρόνου. Λοιπόν, στα 5 με 10 λεπτά αφού θα έχει ξεκουραστεί θα ανοίγει πολύ πιο εύκολα και πιο ωραία. Με ένα μικρό λάστι. Είναι ελαστική η ζύμη, δεν χρειάζεται ούτε καν αλεύρι να βάλετε. Δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Ναι. Και την ανοίγουμε στενόμακρα, δεν το ανοίγουμε σαν τιτούλα. Τη γυρνάμε. Τέλεια. Θα κάνουμε και στην εκπομπή τις επόμενες μέρες. Μας ζητήσατε ξανά να δούμε τη φανουρόπιτσα αυτή την οποία είχαμε αναφέρει της κυρίας Σωτήρας που μας την είχε δείξει κάποια στιγμή στην εκπομπή. Θα την κάνουμε και αυτή και μπορείτε γενικότερα να μας ζητήσετε κι εσείς όποια συνταγή θέλετε να δείτε εδώ στην εκπομπή μας, είτε από γλυκό από το Θοδωρή μας, από όλους που έρχονται εδώ στην εκπομπή, τη Μαριέλα, τον Γιώργο, τον Περικλή, το Θοδωρή μας, όποιον θέλετε, έτσι συνταγές που θέλετε να δείτε στο 22212456, μας κάνετε τις εισηγήσεις σας στο Facebook με τα email σας, όπως θέλετε. Λοιπόν. Τώρα εκεί τι έχεις. Εδώ έχω χτυπήσει τη φέτα τυρί, τη βάζω σε ένα μίξερ μαζί με αναρί ή με μυζήθρα, ναι, και χτυπάτε σε μεγάλη ταχύτητα ώστε να γίνει μια κρεμόδες... Τι ποσότητα έχεις βάλει όμως από φέτα, τι ποσότητα από αναρί. Μπορεί να το κάνει αναλόγως, είναι τα πάλι προσωπικό γούστο. Μπορεί να θέλει όμως μεγαλύτερη ένταση, ας πούμε, να έχει φέτα, βάζετε μεγαλύτερη ποσότητα φέτας. Εγώ βάζω περίπου 70-30, 70% φέτα, 30% μυζήθρα. Ωραία. Και μπορείτε να το αφρατέψετε με λίγο ή αυγό ή γάλα μέσα ώστε να γίνει πιο ρευστή. Ωραία. Εσύ πώς το έχεις αφρατέψει εδώ. Εγώ το έχω αφρατέψει με λίγο γάλα, με περίπου μισό ποτηράκι, ώστε να το βλέπεις στο μίξερ, απλά να είναι ρευστό για να μπορείς να το δουλέψεις στα κουλιά. Και το βάζεις σε κορνέ. Ναι. Ωραία. Σε κορνέ ή μπορεί να το βάλεις και με το χέρι, απλά για λόγους ταχύτητας. Ναι. Λοιπόν. Α, τόσο να φρατέψει, ναι, και να γίνει. Αν χτυπηθεί η φέτα τυρί, βλέπεις έχει κομματάκια και είναι ένα πιο... Ναι. Εντάξει. Μετά το εδώ το πιάνω προσεκτικά, τη λύγουμε. Στο blender το χτυπάς. Στο μίξερ. Στο μίξερ. Άμα χτυπηθεί στο μίξερ αρκετή ώρα έρχεται και γίνεται κρεμόδες. Το δωρή μου θα δοκιμάσω και εγώ να κάνω ένα μετά. Ωραία. Έτσι, για να το δω στην πράξη. Λοιπόν, το τη λύγουμε εδώ προσεκτικά. Αν έχει ξεκουραστεί η ζύμη, χτυπάτε λίγο έτσι, φεντώνοντας και ανοίγει. Καινούργια κόλπα. Αλλά εντάξει, εδώ πέρα δεν έχει ξεκουραστεί η ζύμη ακόμη. Α, γι' αυτό σπάει. Λοιπόν, θα κάνουμε μια καινούργια. Το διπλώνετε έτσι, ένα λεπτάκι να κάνουμε μια καινούργια. Ναι. Γιατί θέλει, τελικά θέλει το χρόνο. Όπως όλα. Ακριβώς. Ωραία. Νομίζω ότι θα έπαιρνε δύο έτσι όπως το είδα. Όχι. Αν δεν ξεκουραστεί το ζυμάρι, κάνει αυτό το σχίσιμο. Γιατί τέλεια πάντως εδώ το τυρί. Είναι το... Βασικά η φέτα τυρί την έχουμε πολύ στην Ελλάδα, την προτιμούμε. Μπορεί να την κάνετε με αναρί, μπορεί να την κάνετε με σπανάκι τυρί. Με χαλούμι. Ναι, ναι. Χαλούμι δυόσμο, αν θέλει κάποιο, ναι, για να είναι πιο τυρόπιθα. Μπράβο. Εντάξει, τυρόπιθα κυβριακή. Ναι, ναι, κυβριακή. Λοιπόν. Άρα πάμε. Να πάει το ίδιο. Γέννηση. Το φέρνουμε εδώ μπροστά μας. Κλείνουμε. Και είμαι σίγουρη ότι θα είναι και αγαπημένο των παιδιών αυτών. Ναι. Ξέρεις, τα παιδιά είναι συνέχεια με ένα ψωμί στο χέρι. Ναι, και έτσι, γιατί έχει και το τυρί μέσα, ας πούμε. Λοιπόν, προσεκτικά έτσι εδώ το χτυπάμε και ανοίγει. Και κανονικά δεν πρέπει να ανοίξει. Εντάξει, το ανοίγουμε κάπως σε αυτό το μήκος περισσότερο, δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Πιάνουμε, τυλίγουμε.
να το δημιουργήσουμε αυτό, τυλιούμε και μετά φέρνουμε μια στροφή και το ενώνουμε εδώ. Ωραία. Και είναι έτοιμο. Και έχει και συνέχεια, ε. Κάτι θα δούμε, θα δοκιμάσω ένα. Ωραία, παρακαλώ. Λοιπόν. Εγώ εδώ μεταξύ, οπ, θα ξαπλώσουμε. Πάλα και θα σκόψω και την πουγάτα για να... Ωραία. Θα δοκιμάσω ένα να το δω στην πράξη. Για να δούμε. Και μετά έχει και συνέχεια εδώ με το αυγό και με το σισάμι θα μας δείξει. Ναι. Να το κάνω όσο πιο λεπτό μπορώ. Ναι. Να γίνει ομοιόμορφη ζύμη. Mm-hmm. Σε όλη τέχνη να τα μετακινήσω αυτά από εδώ. Να βάλουμε και λίγο έτσι για δίαιτα, ε. Ναι, 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 για δίαιτα τη ζάχαρη άχνη βέβαια. Ωραία. Τόσο ή να το μακρύνω κι άλλο. Λίγο ακόμη, ώστε να μπορέσει να φέρει καλύτερο, να γίνει μεγαλύτερο το κουκουράκι μας. Ναι, εντάξει. Η μπουγάτα κρέμα είναι έτοιμη. Ωραία. Λίγο και από εδώ. Θα γυρνάς και από την άλλη πλευρά. Α, ναι. Μα το γύρισε. Ναι, το γυρνούσα στο φωνά, έτσι λίγο μπουραζού, ωραία. Για να μπορείς να το προβαλήσω. Μια χαρά. Είναι στον αγώνα εδώ, τι να κάνουμε. Αυτό είναι, το χωρίς για όλες τις δουλειές. Λοιπόν, για να δούμε. Πιάσε τη σακούλα καλύτερα. Έτσι. Πιάνεις έτσι, ναι. Με το δεξί το χέρι πιέζεις. Με το αριστερό με βοηθεί. Ωραία. Για να... Και κατεβαίνεις προς τα κάτω. Εντάξει, πιέζω λίγο ανάποδα εγώ νομίζω. Μια χαρά είσαι. Πάει να γίνει δουλειά. Και πηγαίνω λίγο στραβά. Μια χαρά, ωραία, το σταματάς εκεί. Αυτό εδώ στη γωνία δεν χρειάζεται για να μπορείς να σου κολλήσει. Ωραία. Εντάξει. Και κάτσε να το γυρίσω από εδώ. Θοδωρή μου, έλεγξε με εσύ ωραία. Εδώ, αν κάνω σωστή δουλειά. Στόχι, στόχι. Λοιπόν, είναι για εδώ, εδώ, μια χαρά. Ωραία. Και γυρνάμε. Ωραία. Και τώρα να δούμε στο χτύπημα τι θα γίνει. Το ζυμάρι συμπεριφέρεται πιο ωραία όσο περνάει η ώρα. Λοιπόν, το γυρνάς από εδώ να το κολλήσουμε. Το πατάς λίγο για από την κάτω πλευρά να είναι η γέννηση. Α, εκεί που ενώνεται. Και το πιάνεις λίγο έτσι απαλά να το τραβάς. Τράβα το ταυτόχρονα. Α, να το κρατάω από τις άκρες. Ωραία. Ωραία. Λίγο έχει μακρύνει. Ωραία. Να το μακρύνω κι άλλο. Μην φοβάσαι. Νομίζω μέχρι εκεί μακρύνει. Είμαστε πολύ καλά, μην είμαστε και... Ναι. Λοιπόν, ωραία. Κρατάς λίγο από εδώ λίγο το πρόχνη και μετά αρχίζεις με τα δύο, αυτό το, με το αριστερό σου χέρι το κρατάς και με το δεξί το... Έτσι. Ναι, φέρ το στροφές, φέρ το, ωραία. Και τώρα κάνω το μία. Και περνάς το... Α. Όπως το τζουρέκι το περνάς μέσα σαν θηλιά. Σαν θηλιά, αφού το έκλεισα. Το περνάς από εδώ μέσα και έκλεισε. Τέλεια. Εντάξει. Ω, πολύ ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Καλώς το σκύπνι για μισθό κουλούρι. Τέλεια. Και μετά... Και, το βάζουμε σε λαμαρίνα, λαδωμένη ή λαδόκολα από κάτω. Mm-hmm. Φέρνω εγώ έχουμε... χαστάκι. Τι πράγμα. Λαμαρίνα. Λαμαρινάκι. Σίγουρα θα έχουμε μέσα σε μια τόσο μεγάλη κουζίνα. Ωραία. Απλά δεν έχω προλάβει ακόμη το δωρή μου να μάθω πού είναι. Το φανταζόμαστε ότι αυτό είναι μια πολύ ωραία λαμαρίνα. Το βλέπω εγώ. Το βλέπω, μια χαρά. Γυαλίζει, είναι μια τέλεια. Αυγουλάκι μπόλικο. Ωραία. Από όλες τις πλευρές και μετά παίρνουμε και το σουσάμι μας. Ψάχνω εγώ μέχρι να βάλεις εσύ εκεί το αν σας αρέσει το σουσάμι, καλώς. Αν σας αρέσει μπορεί να βάλετε παπαρουνόσπορο, μπορεί να βάλετε οτιδήποτε άλλο σας αρέσει από πάνω. Το βάζουμε στη λαμαρίνα κατευθείαν, το αφήνουμε κανένα 15 με 20 λεπτά να φουσκώσει το ζυμάρι γιατί έχει το μπέικινγκ μέσα που θα του δώσει όγκο. Μόλις φουσκώσει το κουλουράκι μας, το βάζουμε στο φούρνο σε 180 βαθμούς για περίπου 30-35 λεπτά και είναι έτοιμο. Τέλεια. Εδώ είμαι μισό λεπτάκι και ψάχνω το... Βρήκα τα πάντα όμως, τα πάντα, εκτός από τα ψά... Α, έχουμε εδώ. Ωραία. Ναι. Μια χαρά. Εντάξει, να το φέρω. Εντάξει, το βάζουμε... Αν έχετε πάρει, πάλι μας κάνει. Αν έχετε λαμαρινάκι, πάλι μας κάνει. Οτιδήποτε, η δουλειά γίνεται.
Μόλις διωγγωθεί και πάρει έτσι μια να φρατέψει το τσουρεκάκι, μόλις ψηθεί θα είναι αυτός ο όγκος. Θοδωρή μου, επειδή ψάχνα το ταψάκι, να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή κάπου χάθηκα. Λοιπόν, το τελειώνουμε, βάζουμε το αυγό, το σισάμι και το αφήνουμε λίγη ώρα πριν το ψήσουμε. Ναι, το αφήνουμε όμως κατευθείαν, το βάζουμε στη λαμαρίνα, για που θα μπει κατευθείαν στο προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Το ψήνουμε για 30 με 40 λεπτά, αναλόγως στο φούρνο. Ναι, πόση ώρα το αφήνουμε όμως? Για να ξεκουραστεί, αναλόγως θερμοκρασία του δωματίου. Να έχει περίπου στα 15 με μισή ώρα, θα φουσκώσει. Και μετά το βάζουμε στο φούρνο. Βαθμούς? 180 βαθμούς και 30 λεπτά με 40. Τέλεια, πολύ ωραία. 30 λεπτά πιστεύω να είναι. Όχι, απλά ξεστή, δεν πρέπει να είναι ένα κρύο δωμάτιο. Δεν ξεπερνά. Να μην είναι ένα κρύο δωμάτιο, ας πούμε, που έχουμε ανοίξει παράθυρα και κάνει ρεύμα, τότε η θερμοκρασία είναι πολύ πιο χαμηλή. Ρε Βαρβάρα μου, δηλαδή. Δωμάτιο, όπως η γιαγιά σου όταν ζήμωνε, δεν είχε τα παράθυρα, είχαν κλείναν τα πάντα για να έχει θερμοκρασία ναι, το δωμάτιο. Για να πει το κρύο. Θερμοκρασία δωματίου που λέμε. Ναι, θερμοκρασία δωματίου. Ας πούμε, δεν πειράζει αν ένα σπίτι είναι πιο ζεστό από έναν άλλο σπίτι. Ναι, λεπτά και Θοδωρή μου. Περίμενε, άκου τώρα απάντηση. Βαρβάρα μου, έχει ένα θερμόμετρο. Ναι. Και μπαίνει μέσα σε ένα χώρο. Ναι. Και σου λένε, μέτρα τη θερμοκρασία δωματίου. Πώ θα τη μέτρει? Γιατί έχουμε θερμόμετρο δωματίου. Ναι, υπάρχει, αλλά ήθελα να δω τι θα πω. Γιατί ξέρεις, Βαρβάρα μας λέει τα πιο τρελά, τα πιο κουλά. Πραγματικά είναι. Τα ακούμε όλα στο γράφειο. Όχι, απλά πραγματικά λέμε θερμοκρασία δωματίου. Το σπίτι της γιας μου είναι πάρα πολύ ζεστό, ρε παιδί μου. Ενώ το δικό μου δεν είναι τόσο ζεστό. Υπάρχει, εντάξει, θερμοκρασία δωματίου, όπως λένε και το κρασί, να το πείτε θερμοκρασία δωματίου, εννοούσαν οι Γάλλοι στη Γαλλία, όχι στην Κύπρο. Παθαίνεις ότι παθαίνουμε όταν μας ρωτάνε κάτι τα μωρά και μένει δεν ξέρει. Ο Αλυσιός με ρώτησε μια μέρα γιατί η θάλασσα είναι αλμυρή. Γιατί είναι αλμυρή η θάλασσα? Μιλάμε τότε θα δώσουμε τα 2 εβδομάδες στο ίντερνετ και έχει απίστευτη, ας πούμε. Γιατί όμως είναι, το θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι γιατί το ψαχνά, γιατί εκεί την ώρα το κοιτούσε και λέω, α, ξέρεις. Γιατί από τα εκατομμύρια χρόνια τα άλατα από τις βροχές που κατεβαίνουν στα βουνά και τα λοιπά καταλήγουν, ας πούμε, στη θάλασσα με αποτέλεσμα να γίνει αλμυρή η θάλασσα. Ναι, αλλά γιατί δεν είναι παντού η ίδια αλμύρα? Γιατί στην Ελλάδα είναι πιο αλμυρή η θάλασσα, γιατί έχει πιο πολύ βουνό. Πολύ βουνό, μπορεί. Είμαι πολλά σιγά. Όχι, είναι σφάλιο. Η επόμενη ερώτηση για το παιχνίδι που θα παίξετε την επόμενη εβδομάδα. Παπαρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς το ίδιο, ναι, καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ τα γλυκά θα τα τσακίσουμε, μην ανησυχείς καθόλου.